Να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο αφορά την περιοχή της Γάβδου αλλά και περιοχές όπως τα Σφακιά. Καθώς είχαμε την πρόσφατη δήλωση βέβαια του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη ότι αναμένεται να στελεχωθεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η δομή υγείας στην περίπτωση της Γάβδου. Ωστόσο έχουμε και μία εξέλιξη η οποία τρέχει, καθώς ένα πλωτό ασθενοφόρο αναμένεται να ενισχύσει όπως όλα δείχνουν το λιμεναρχείο Σφακίων. Ενώ θα υπάρξουν και κάποιες παραπάνω, περαιτέρω υποδομές στο κομμάτι των λιμενικών υποδομών. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανούσο Χιωτάκη, τον Δήμαρχο Σφακίων, να μας δώσει τις λεπτομέρειες της εξελισμένης εξέλιξης. Δήμαρχε, πώς είστε? Καλά, καλησπέρα, καλά νάστε. Σας ευχαριστώ θερμά. Για πείτε μας, πλωτό ασθενοφόρο, πού βρισκόμαστε, ποια η εξέλιξη? Λοιπόν, καλησπέρα κιόλας πάλι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πριν από 2,5 μήνες είχα μια συνάντηση εγώ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κουτουλάκη. Ναι. Από τις συζητήσεις που είχαμε κάποιοι, είχα πληροφορηθεί, μου είχε πληροφορήσει ότι υπάρχουν δύο ασθενοφόρα πλότα, τα οποία είναι για την Κρήτη. Το ένα ήταν συγκεκριμένα για την Ιεράπετρα, το άλλο εδώ που τα κουβεντιάζομαι κάπου πεζόταν που να πάει. Εμείς, εγώ τότε φυσικά κατευθείαν, έκανα τις ενέργειες τις οποίες έπρεπε να κάνουμε, διότι δηλαδή τι γίνεται τώρα. Εμείς έχουμε τώρα ένα ευαίσθητο κομμάτι εδώ στα Σφακιά, έχουμε το Παράκι της Σαμαριάς, είναι η Γάβδο απέναντι, το οποίο ειδικά το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές αποκομιδές οι οποίες είναι με το σκάφος που γίνεται, πρέπει να το κάνουμε. Συγκεκριμένα έχουμε και έχω στείλει στο Υπουργείο Μπορικής Ναυτιλίας τον κύριο Πρακιωτάκη και στο Γενικό Γραμματέα είχαμε στείλει αυτή την επιστολή. Είχαμε κάνει διαμέσω του λιμεναρχείου Σφακίων με ιδιωτικά σκάφη και ό,τι αυτό συνεπάγεται με τους ανθρώπους γύρω σε 30 αποκομιδές. Έκαναμε με την πυροσβεστική υπηρεσία και τη δική μας και το κλιμάκιο της Ανώπολης πάνω από 70. Το Φαράγγι της Σαμαριάς φέτος είχε πάνω από 250 περιστατικά τα οποία ήταν γύρω στα 300 άτομα εκεί από ό,τι κουβεντιάσαμε με το Φαράκι τους υπεύθυνους. Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ φυσικά και σήμερα ευχαριστώ και συγκεκριμένα τον κύριο Υπουργό, διότι ακούσα ανακοίνωση ότι το σκάφος θα έρθει στο λιμεναρχείο Σφακίων. Φυσικά και εδώ χρειάζεται, γιατί και στο Βαλιόχωρα που είχαν πει κάπου να πάει, εκεί υπάρχει ένα άλλο σκάφος του λιμενικού, το οποίο νομίζω εξυπηρετεί. Αλλά δεν εξυπηρετείται η Γάβδο, το Φαράγγι της Σαμαριάς, το Φαράγγι της Αράδενας, το Φαράγγι της Νύπρος που είναι, περνά καθημερινά 2-3 χιλιάδες άτομα, ναι. Δεν εξυπηρετείται πέρα από το λιμεναρχείο της χώρας Σφακίων. Δηλαδή αυτό πρέπει και καλώς ο κύριος Υπουργός επέλεξε να έρθει στα Σφακιά. Μάλιστα. Υπήρχε θέμα έντονο, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια και με την υγεία των συμπολιτών μας σε μια απομακρυσμένη περιοχή και ένα αίτημα το οποίο γίνεται πραγματικότητα, γίνεται αποδεκτό. Βεβαίως, γίνεται πραγματικότητα. Εγώ συγκεκριμένα ως Δήμος και επειδή μας έχουμε και λίγο ευαισθησία πάνω με διότι πρέπει να τρέχω πάντα, εγώ που δεν μπορούσα να πάνε διότι και το ΕΚΑΒ δεν έχει πληρώσει τώρα 3-4 άτομα ένα ιδιοκτήτη το οποίο έχει σκάφους και τους μεταφέρει. Ακόμα δεν τους έχει πληρώσει. Εγώ έχω πληρώσει φέτος 4 φορές σκάφος από το Δήμο για να μεταφέρω με ασθενείς τραυματίες από το Φαράγγι της Σαμαριάς, μέρες οι οποίες δεν υπάρχει ούτε βαπόρι, μάλιστα, ούτε ώρες, ούτε τίποτα. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα προκειμένου να μπει μπροστά και να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός? Πότε περιμένετε αυτό το πρώτο ασθενοφόρο? Κοιτάξτε, από ό,τι μου είπανε, πιστεύω ότι μέχρι τη καινούργια σεζόν που θα ξεκινήσει, πιστεύω ότι πρέπει να έχει έρθει, διότι τα έχουν πάρει τα ασθενοφόρα από ό,τι είχα κουβεντιάσει με τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι, εμείς έχουμε, κοιτάξτε, μπορεί να πούμε και αυτό. Είχαμε να στο Δήμο ένα ασθενοφόρο, το οποίο το είχε φέρει τότε η Πανταχού, ένα στου Πανταχούνου του Πατιώνα τη Αθήνα. Ναι. Είχε βέβαια παροπλιστεί τώρα λόγω οικονομικών και τέτοια 4-5 χρόνια, τα οποία θέλει γύρω στι 20.000 για να επισκευαστεί. Δεν είναι μόνο να βρούμε τα λεφτά, διότι και εμείς θα συνδράμουμε και η Γάβδο θα συνδράμει. Είναι το μετέπειτα. Το πώς θα συντηρηθεί, το πώς πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πρέπει να το εργάζεται.
πρέπει, δεν υπάρχουν συμβάσεις, δεν υπάρχουν τίποτα και δεν μπορούμε να βάλουμε και κανένα άνθρωπο του χωρίς συμβασιούχο να κινδυνεύει τη ζωή του και να κινδυνεύει και τους άλλους. Εμείς θα κοιτάξουμε βέβαια συγκεκριμένα, το συντηρήσουμε να μην διαλύσει, απλώς όμως δεν είναι η λύση αυτή. Δεν μπορούμε να το παραχωρήσουμε και πουθενά και η λύση είναι μόνο αυτή, του Υπουργείου Υπουργικής Ναυτιλίας, να μας δώσει αυτούς τους κάπους. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά, Δήμαρχε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.